ήρθε η ώρα να σα απαντήσω ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα το έχετε αναρωτηθεί πολύ. Πολλοί αναρωτιέστε πώ γίνεται να έχω πετύχει σε αυτή την πλατφόρμα. Πώ ξεκίνησαν όλα αυτά, από πού ξεκίνησα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Μήπω είμαι ηλουμινάτη. σε κάποια αίρεση η οποία είναι με σατανιστέ. Μήπω είμαι πουλημένο στο διάολο. Είναι κάτι κρυφό το οποίο δεν αμάθετε μάθετε ποτέ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σα αποκαλύψω τα δύο κρυφά μυστικά αυτού του καναλιού. Στο intro λοιπόν έχετε ακούσει που λέω κάτι το οποίο κανένα σα δεν έχει καταλάβει μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Στο intro μου λοιπόν, μήπω αποκαλώ κάποιον Θεό, κάποιον. κάποια είδου υπερδύναμη. Όχι. Απλά λέω, Γεια παιδιά Βασίλη, εδώ απλά πολύ γρήγορα. Anyway! Μην αλλάζουμε το θέμα μας. Αυτό ήταν το πρώτο μυστικό, αλλά το δεύτερο είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά; Σίγουρα πιστεύετε ότι ξεκίνησαν από κάπου πολύ περίεργα και κάποιο πολύ μεγάλο μυστικό. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης και σήμερα θα παίξουμε Godsmen Later. Ε, αυτό το βίντεο είναι το πρώτο στο κανάλι, οπότε πάμε να δω και ναι κυρίε και κύριοι, από εδώ ξεκίνησαν όλα! Λοιπόν, ε, όσοι είστε παλιέ στο κανάλι μου, ξέρετε τι εννοώ. Επίση, για ποιο λόγο έχω τόσο FPS μόνο. Θα βρείτε κάτω στην περιγραφή το πρώτο μου βίντεο ρεφιλέ. Το οποίο απλά έπαιζα με μια κατσίκα, ένα γίδι. Δεν ξέρω ακόμα τι στην πούτσα είναι αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω ακόμα ποιο είναι ο σκοπό αυτού του παιχνιδιού. Δεν έχω βρει ακόμα μετά από τρία χρόνια. Δεν έχω βρει ακόμα ποιο είναι ο σκοπό αυτού του παιχνιδιού. Για ποιον λόγο προτίμησα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο για πρώτο στο κανάλι. Μου, γιατί ξέρετε ότι εντάξει όλοι οι Youtubers τώρα και έξω κάνουν ε, κάποιο επικό game, κάποιο επικό intro για τα κανάλια τους, αλλά ο Μπιλγιόλο είναι μοναδικός. Είναι αυτός που ξεκίνησε τα πάντα με μια κατσίκα. Αν ξέρει κάποιο αυτή τη στιγμή, μια και είμαστε 85.000 άτομα σε αυτό το κανάλι, αν κάποιο γνωρίζει ποιο είναι ο σκοπό αυτού του παιχνιδιού, δεν ήθελα να μου το γράψει κάτω στα comments γιατί θα ήθελα να το μάθω. Επίση, αγόρασα ένα DLC που βγήκε για το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί ακόμα. Κι όμω, σήμερα. Θα δείξουμε αυτό το game. Απλά είσαι μια κατσίκα και ανατινάζεις βενζινάδικα. Δείτε εδώ. Παπ. Μαλάκα. Ε, τι παίζει ρε πουτάνα. Ποιον είπε Goat. χαμώ τη μάνα σου. Ε, TV Power 131-37. Καλή φάσουλα, ε. Economic Edition. Λοιπόν, δείτε εδώ. Πήρα πόντου τώρα. Hit by car. Εδώ γίνονται Tokyo Drift and Ground. Ε, αυτό τέλο πάντων. Ο! Oh! Θέλω να ανέβω πάνω στο ξιάμι. Θέλω να ανέβω πάνω στο ξιάμι. Μαγκέ. Και θα το καταφέρω. Σα το υπόσχομαι. Θα γίνει. Θα γίνει. Το είπα και θα γίνει. Oh!

Λοιπόν, αυτό το game κυριολεκτικά είναι αρκετά ανούσιο, αλλά είναι αρκετά χαβαλέρε, φίλε. Έχει πολύ πλάκα. Εγώ το βρίσκω αστείο. Oh. Γαμάει να κάνει κάτι τέτοιε μαλακίε. Ε, είναι ανούσιο. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο στόχο σε αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω πω όλοι εδώ στο χωριό είναι μάγκε, έτσι. Oh, the... oh, τι, ο, είναι αυτό, μου δίνει χρονό. Κάτι μου δίνει αυτό. Δεν μου δίνει την παραχρηστό. Start time trial. Do you start the trial? Yes. I want... Ναι, δεν είναι αυτό πριν λίγο δεν το ανατείναξα. Για yeah, να δούμε, θα μου πει κάτι αυτό τώρα. Μπαμ, μπήκα μέσα και σα τα γάμισα όλα. Κυριολεκτικά παίζει να έκανα τα ακριβώ ίδια πράγματα, μάγκε πριν τρία χρόνια. Πριν τρία χρόνια παίζει να έκανα ακριβώ τα ίδια πράγματα. Τη φασούλα σου, πώ την ανατείναζουμε ξανά. Δεν ανατείναζε ξανά. Τη φασούλα εδώ, τι μου λέει. Αντινο πάκιο Mr. Fox, close. Λοιπόν, εγώ θέλω να το ξανατείναξω αυτόν του μαλάκα εδώ μέσα τη φάση γιατί δεν μου είχε εκνευρίσει. <laughs> Μιχαέλ, Firstly. bye. Ο, Μισάλε, ο, Knocking Hard, Knock a object in Slayer, completed. Γάμο αυτόν τον βλάκα. Τι φοράει, ρε. Γκόσα Ρουμπίνσκι αφορά εδώ αυτό, ε. Χάι μπίστερ είναι και αυτό εδώ. Όχι, oh, ξα, ξασκόθηκε, ρε. Την τέτοια φορά, οι μάγκε μαλακέ σα λέω. Τ, την κάπα φορά είναι. Ω, oh, αυτοί κάνουν ένα ωραίο πάρτι και θα μπούμε και θα του τα το κάνω. Κάνουν... Ω, oh, του βάλα φωτιά μου. Κυριολεκτικά μαγκέ. Πριν τρία χρόνια παίζει να κάνω ακριβώ τα ίδια πράγματα. Σα μιλάω ειλικρινά. Μα την Παναγία. Μα την Παναγία έχω σκούτερ. Πολλοί θα αναρωτηθείτε, ρε μαλακά, γιατί να ξεκινήσει ένα κανάλι με ένα τέτοιο παιχνίδι. Ε, από όσο ξέρετε κάποιο είστε καιρό στο κανάλι μου και τέτοια γενικά δεν είμαι του κάτι του σίγουρο. Γενικά κάνω ό,τι μου έρθει και κάπω έτσι ξεκινήσε και το κανάλι. Δηλαδή, μου έγραφαν κάποια παιδιά όταν έκανα streams, ξεκίνα YouTube, ξεκίνα YouTube, και είχα βρει αυτό το παιχνίδι ότι είχα μέσα στο library μου, ρε φίλε, κάπω έτσι είχε γίνει. Και είπα, Why not, ξέρω εγώ, να μην κάνω ένα God Simulator video, ήταν πολύ καλή ιδέα, ξέρω εγώ, και το έκανα. <laughs> anyway, λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Εννοείται πω θα κάνετε like. Εννοείται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το παιχνίδι, μάγκε. <laughs> από εδώ ξεκίνησαν όλα. Μάγκε κυριολεκτικά, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, α σα το βίντεο. Κάντε ένα like. Κάντε subscribe. Και ένα βίντεο. Κάντε follow στο Twitch. Γιατί δεν κάνω πολύ συχνά live streams. Αυτό το πράγμα πρέπει όντω να το σταματήσω. Αλλά είναι κυριολεκτικά ένα πασπαρτού το οποίο το έλεγα τρία χρόνια. Έλεγα το ίδιο πράγμα τρία χρόνια. Και μου έχει κολλήσει αυτό με το κάντε follow στο Twitch.